Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 22 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Τη θετική πλευρά της ιστορικής συμφωνίας που επιδέχθηκε στο Eurogroup για το ελληνικό χρέος ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την τοποθέτησή του στο Προδικό Μέγαρο που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Σύμφωνα με το όσα είπε, η απόφαση διαμορφώνει ένα πλαίσιο συμφωνίας πολύ πάνω από τις προσδοκίες των αγορών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απόφαση ανταποκρίνεται στο ηθικό χρέος των Ευρωπαίων εταίρων έναντι των θυσιών της Ελλάδας, καθώς και ότι η συμφωνία αυτή κρατά αραγή την Ευρωζώνη και προστατεύει το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενωπής. Θα το δούμε το θέμα αυτό, αλλά και τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Θα καλησπέρουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Πριν πάμε στο Σκοπιανό, να ξεκινήσουμε όσον αφορά τις εξελίξεις που έχουμε από το χθεσινό Eurogroup. Ένα δικό σου πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε? Τον είδαμε αισιόδοξο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν φόρεσε γραβάτα ακόμα που είχε πει. Δεν ξέρω αν θα τη φορέσει ή όχι. Θα το δούμε, θέμα είναι ότι έχουμε μία εξέλιξη που αφορά τα αποτελέσματα της χθεσινής πολύωρης συνεδρίασης του Eurogroup, όπου πολλά είχε επενδύσει η ελληνική κυβέρνηση και οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΑΝΕΛ, πάνω σε αυτή την απόφαση του Eurogroup. Τώρα, καταρχάς, έχουμε μια συμφωνία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Που όμως η συμφωνία έχει συγκεκριμένα μέρη τα οποία θα πρέπει να προσέξουν πολλοί οι Έλληνες πολίτες και πόσο μάλλον τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε καταρχάς με τη συμφωνία μια πολύ ισχυρή μεταμνημονιακή επιτήρηση, η οποία φτάνει μέχρι το 2060. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, έχουμε μια παράταση και επιμήκυση του ελληνικού χρέους όσον αφορά την αποπληρωμή κατά 10 χρόνια. Αυτό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποτελεί μια ανάσα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί αυτή η παράταση για 10 χρόνια θα μας βοηθήσει και δεν θα μας στριγμώχνει όλο ένα και περισσότερο. Ας ξεχάσουμε, ας διαγράφουμε αυτό που λεγόταν το προηγούμενο διάστημα, ότι θα υπάρχει και μια διαγραφή χρέους, εκτός και αν γίνει κάτι το επόμενο διάστημα, το οποίο θα είναι και θεαματικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα δεν γίνανε διαφορετικά. Επίσης, θα πρέπει να πορευτούμε με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Κάτι το οποίο το λέει η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς το αθηναϊκό μηντιακό κατεστημένο το περνάει πολύ γρήγορα, γιατί έτσι εντέλεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πορευτούμε μέχρι το 2022 με κάθε χρόνο πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Αυτό είναι αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2023 και μετά μέχρι και το 2060 θα πρέπει τα πλεονέσματα να είναι της τάξης του 2,2%. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό το οποίο όλοι απευχόμασταν. Ποιο είναι αυτό? Το ότι δεν υπόθηκε τίποτε ότι δεν θα υπάρξει μείωση του αφορολόγητου, ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα απαιτηθεί αυτό από τους δανειστές, το ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθεί ο έμβια. Όλα αυτά, Δημήτρη, υφίστανται. Άρα λοιπόν από 1η-1η του 2019 και 1η-1η του 2020 θα έχουμε μειώσεις συντάξεων. Μειώσεις συντάξεων, μειώσεις μισθών, μειώσεις του αφορολόγητου και ο έμφυα όλο ένα θα αυξάνεται. Αυτά είναι τα κέρδη. Γι' αυτό δεν φόρεσε γραβάτα του κύριου Πρόεδρου. Τι να πει? Επειδή πολλά υπόθηκαν ότι μετά από 8 χρόνια βγαίνουμε από τα μνημόνια, τελικά εκτιμώ ότι από τα μνημόνια δεν θα βγούμε. Θα είμαστε υπό αυστηρή επιτήρηση και άκουσον σε δημοσίευμα τη καθημερινή. Σημερινό δημοσίευμα θα γίνεται ο λόγος ότι αν χρειαστούν επιπρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα, τότε οι δανειστές θα απαιτήσουν να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα περιόδια έχουμε βγει από τα μνημόνια και όλα αυτά είναι μια κουβέντα να γίνεται μέχρι να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας. Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολιτική καθημερινότητα μετά τη συμφωνία όσων αφορά των Πρεσπών, τόσο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας όσο και σε επίπεδο χώρας γενικότερα. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Είδαμε και την επίσκεψη Αβγενάκη στη Φλόρινα και άλλα πολλά τα οποία έρχονται και συλλαλητήριο την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη. Ναι, θα μιλήσουμε αναλυτικά βέβαια για την επίσκεψη του Ελευθέρη Αβγενάκη. Μιλήσαμε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Θα δούμε ένα χρονολόγιο σύντομο βέβαια όσον αφορά το Σκοπιανό και το πώς διαμορφώνεται αυτές τις μέρες. Καταρχάς, έχουμε μια πολιτική κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης η οποία οικοδομήθηκε κύρια με τις εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό και κύρια με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τώρα, αυτό βαραίνει σε μεγάλο βαθμό και το εσωτερικό των ΑΝΕΛ, όπου οι εξελίξεις εκεί είναι ραγδαίες. Έχουμε αποχωρήσει τελεχών ανά την Ελλάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατούμε είναι η περίφημη δήλωση που έγινε προχθές από τον αντιπρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον Πάνοντο Γουρίδη, ο οποίος έκανε λόγο ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δεδηλωμένη, φωτογραφίζοντας ότι αν έρθει στη Βουλή η συμφωνία, οι ΑΝΕΛ θα την ψηφίσουν. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη της
και βρισκόμαστε μπροστά. Έτσι, Υπουργουρίδη, αλλά ο κ. Ζανακόπουλος μετά είπε, λέει, εμείς θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Τώρα τι εννοεί και ποιο θα ψηφίσει. Ο κ. Άρα κάτι ξέρει ο κ. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε αυτήν την κατεύθυνση έτσι έπρεπε να κινηθεί. Αυτό έπραξε γνωρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα. Ακόμη, έχουμε τεράστιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίες που έχουν αποδέχτες τους βουλευτές των ΑΝΕΛ και των ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα αυτές οι εκδηλώσεις έχουν και στοιχεία αγανάκτησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι πολίτες δεν δέχονται σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο υπογράφηκε, αυτό το οποίο έχει χαρακτηριστικά ενδοτισμού και εθνικού διχασμού. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν άσχετα κάποιοι βγαίνουν καλοθελητές μέσα από αρθρογραφία που δυστυχώς και στη Δυτική Μακεδονία είναι πολλοί και οι οποίοι κάνουν λόγο για φερέφωνα, για εθνικιστές, για μη δημοκράτες και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη η Δυτική Μακεδονία τελικά φαίνεται πως πρωταγωνιστεί σε όλα αυτά. Είχαμε καταρχάς τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οι οποίες συνέβησαν έξω από το γραφείο της βουλευτού Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Ολυμπίας Τελειωρίου. Η οποία απάντησε. Η οποία απάντησε. Έχω την απάντηση. Για να δούμε ένα μικρό κομμάτι απάντησης. Είναι χαλαρή, θα το διαβάσουμε. Είναι χαμηλών τόνων η κυρία Τελειωρίου σε πολλά θέματα. Συγκεκριμένα κάποιοι λέγανε λόγω του ότι η κυρία Τελειωρίου είναι ποντιακής καταγωγής. Δύσκολα θα υιοθετήσει και θα δεχτεί τη συμφωνία των Πρεσπών. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ευθυγραμμίστηκε η κυρία Τελειωρίδου με την κομματική της γραμμή και πριτάνευσε η λογική που λέει ο σώζον εαυτών σωτήτων. Ακόμα έχουμε και τον προπυλακισμό, εν είδη προπυλακισμού, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που δέχτηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Γρεβενών, ο Χρήστος Μπιάλας, όπου αναρτήθηκε ένα πανό χθες το βράδυ που έλεγε Μπιάλα, είσαι ανεπιθύμητος. Αυτό κράτησε για περίπου μία ώρα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Να το δούμε λίγο τώρα που μιλάμε, να το δούμε το πανό. Τι έλεγε, συγκεκριμένη φωτογραφία, για να δούμε. Αυτές είναι οι εξελίξεις που τρέχουν. Και να πούμε ότι κατέβηκε μετά από παρέμβαση, από ό,τι λένε πληροφορίες του Δήμου και της αστυνομίας, κατέβηκε το πανό στα Γρεβενά, αλλά υπήρχε και μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών όσον αφορά το συγκεκριμένο πανό. Η κυρία Τελειωρίου, τώρα να έρθουμε στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιογραφία, κάνει λόγο ότι πιστεύω πως η συμφωνία εξασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα και δημιουργεί θετικές συνθήκες για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων στην περιοχή μας με δεδομένες τις γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής μας. Επίσης, άλλο σημείο της ανακοίνωσης της κάνει λόγο γιατί, ιδιαίτερα σε ένα εθνικό θέμα, η κοινωνία μας δεν μπορεί να αποδέχεται διχαστικές κραυγές που με ψέματα παραπλανούν και επιδιώκουν να καλύψουν προσωπικές ή μικροκομματικές επιδιώξεις πίσω από τις μεγάλες κοινές αξίες μας και την αγάπη μας για την πατρίδα. Κυρία Τελειωρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δυστυχώς η ελληνική ιστορία σας διαψεύδει σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι διχαστικές οι φωνές αυτές που λένε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Απέναντίας, διχαστικές φωνές είναι αυτό που έπραξε η κυβέρνηση την οποία στηρίζετε και είσαστε μέλος με την ψήφιση, με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ακόμη, μου δημιούργησε μεγάλη εντύπωση η δήλωση που έκανε σε συναδέλφους δημοσιογράφους και δι' του κρατικού ραδιοφώνου ο υφυπουργός Παιδείας, ο οποίος βρέθηκε. Κύριος Μπαξεμπανάκης. Ο κύριος Μπαξεμπανάκης, ο οποίος βρέθηκε χθες και σήμερα στην Κοζάνη, συμμετείχε και ήταν κεντρικός ομιλητής μιας ημερίδας χθες το απόγευμα με θέμα μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας προοπτικής στη Δυτική Μακεδονία, που έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος σε ερώτηση που του έκανε συνάδελφος δημοσιογράφος για το πώς βλέπει τις εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό, είπε ότι παλαιότερα τους αποκαλούσαν Μακεδόνες. Σήμερα θα τους αποκαλούν Βόρειους Μακεδόνες. Εμείς είμαστε οι Μακεδόνες της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Αυτό στερείται σοβαρότητας, θα έλεγα. Είναι και ντροπή και όταν μιλάνε έτσι στελέχη της κυβέρνησης, αλλά τι να πούμε, είναι αυτοί που υπέγραψαν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Επίσης, να πω ότι στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών έχουμε και μία παρέμβαση του βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Αντωνιάδη, η οποία την τελικά του, πριν πάει στην τέτοια, του την φύλαγαν του κύριου Αντωνιάδη. Του τη φύλαγαν. Το ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Εκεί που βγάλανε τον χορό του κυρίου Σέλτσα να χορεύει αλυτρωτικούς χορούς, το ίδιο χόρευε και ο κύριος Αντωνιάδης. Αλυτρωτικό χορό, τον ίδιο με τον κύριο Σέλτσα. Σαφώς. Αυτό είναι βαραίνει τον καθένα προσωπικά αυτή συγκεκριμένη. Άρα να προσέχουν και όταν χορεύουν σε πανηγύρια οι τοπικοί φορείς. Όταν βρίσκονται, τι χορεύουν, Θόφιλε. Δημήτρη, έχω πει επανειλημμένες φορές ότι το πολιτικό προσωπικό της περιοχής στερείται σοβαρότητας και υπευθυνότητας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, δεν θέλω να το επαναλαμβάνω. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε. Απλά ο καθένας κρίνεται από τη στάση, από τις ενέργειές του. Όλα τα πράγματα δεν είναι απλά. Τα πράγματα χρήζουν σοβαρότητας. Να δούμε δύο σημεία από τον κύριο Αντωνιάδη. Ναι. Ο κύριος Αντωνιάδης στην λιτή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα κάνει λόγο ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Η συμφωνία δεν πρέπει να επικυρωθεί από τη Βουλή όταν τη φέρουν οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος. Μπορεί να πει το ίδιο και ο κύριος Σέλτας, αναρωτιέται.
Οι θέσεις μου για τον Σκοπιανό ήταν και παραμένουν κρυστάλλινες. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος ούτε μακεδονική γλώσσα. Ο κύριος Τσίπρας υποδέχθηκε στις πρέσβες τον κύριο Ζάεφ ως Σκοπιανό και με την υπογραφή τους τον αποχαιρέτησε ως Μακεδόνα. Η συμφωνία δεν πρέπει να επικυρωθεί από τη Βουλή όταν τη φέρουν οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος. Μπορεί να πει και το ίδιο και ο κύριος Σέλτας, αναρωτιέται στην σύντομη ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. Επίσης, να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει κινητικότητα όμως και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Το περίμενα αυτό, γιατί δεν είχα ακούσει το τελευταίο διάστημα παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Θα έχουμε αύριο εμείς συνέντευξη τύπου. Θα παίξει στα δελτία ειδήσεων του κυρίου Τζιτζικώστα, του κυρίου Πατούλη και της κυρίας Βριζίδου. Κάνουν μια κοινή προσπάθεια αυτή που θα πεις τώρα για την Τετάρτη. Σωστά. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοίνωσε χθες το πλαίσιο συνέντευξη τύπου ότι η αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά. Μάλιστα. Ώστε να μην επικυρωθεί η απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια και το κείμενο αυτό να μείνει στην ιστορία ως ένα κείμενο που απλά υπέγραψαν κάποτε ένας κύριος Κοντιάς και με έναν κύριο Δημητρόφ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει και μια. Ναι, και κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, που εδώ στα σύνορα υπέγραψαν τη συμφωνία, βγαίνει τώρα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Συνεχίζει το δημοσίευμα που φιλοξενείται σήμερα στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Περιφέρεια, όπως είπε ο κ. Τζικώστας, είναι η σύγκληση την επόμενη Τετάρτη, 27 του μήνα, στη Θεσσαλονίκη, κοινής διευρυμένης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τα Δημοτικά Συμβούλια των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας και με προσκεκλημένους τους φορείς, τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μένει να δούμε ποιοι από τη Δυτική Μακεδονία τονίζονται στο ρεπορτάζ, θα ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο κάλεσμα και κυρίως τι ρόλο θα έχουν ή θα συζητήσουν να έχουν σε αυτήν την προσπάθεια αντίδρασης. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλήθεια, η Δυτική Μακεδονία γιατί δεν κινήθηκε σε αυτήν τη διαδικασία και να καλούσε η ίδια από όλους αυτούς τους φορείς. Δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστή σε αυτήν την προσπάθεια. Μάλιστα, ωραία, και τώρα να κλείσουμε την ενημέρωση γύρω από το Μακεδονικό με το νέο συλλαλητήριο το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει και αυτό πηγάζει μέσα από ένα αυτορμητισμό των πολιτών. Γίνεται μέσα από κάλεσμα από τα social media και πιο συγκεκριμένα από το Facebook και έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης στις 7 το απόγευμα. Θα πάρει το μήνυμα η κυρία Κόλια Τσαρουχά. Ναι, οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία έξω και πέρα από κόμματα. Ένα είναι που τους ενώνει, ότι η Μακεδονία είναι μόνον ελληνική. Ωραία, πριν πάμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε στην αυτοδιοίκηση και τις συνεδρίες του συνδυασμού του κυρίου Καρυπίδη, να πάμε στη ΔΕΗ όπου τελικά οι μνηστήρες για τις ελληνικές μονάδες είναι Θεόφιλε 6. Το είπαμε αυτό στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε πλήρως. Έτσι λοιπόν, οι τέσσερις μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι, αν στο μεταξύ δεν προκύψουν συνεργασίες, με τους δύο τσεχικής προέλευσης επιχειρηματικούς οίκους στη μάχη για τις ελληνικές μονάδες σε Μελίδη και Μεγαλόπολη. Τώρα, έχουμε δύο εταιρείες, το οποίο ήταν πραγματικά έκπληξη για τους υπευθύνους του διαγωνισμού από την πλευρά της ΔΕΗ, οι οποίες είναι τσεχικής προέλευσης. Είναι παίκτες βέβαια στο κομμάτι της ενέργειας, ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και είναι πολύ φυσιολογικό να αναζητήσουν και εχώριους παίκτες για να μπορέσουν να συνεργαστούν. Όλα αυτά όμως θα ξεκαθαρίσουν, Δημήτρη, από το Σεπτέμβριο όπου τα πράγματα θα μπουν τότε στην τελική ευθεία. Μέλη να δούμε ότι το ενδιαφέρον είναι σοβαρό. Αυτό καταδεικνύει και η συμμετοχή των 6 ενδιαφερομένων ομίλων οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν σε ό,τι ακούει στο όνομα λιγνητικές μονάδες. Μελίτη 1, άδεια για τη Μελίτη 2 και Μεγαλόπολη 3, Μεγαλόπολη 4, αλλά συν τα ορυχεία τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν το πολιτήριο. Τώρα να πάμε στην αυτοδιοίκηση. Συνεδρίασε χθες ο συνδυασμός ανατροπή δημιουργία του Θόδωρου Καρυπίδη στην περιφέρεια. Είχαμε εξελίξεις, πολλά ακούστηκαν, μαλώματα, φασαρίες, σε εισαγωγικά δηλαδή, και εντάσεις. Για να τα δούμε αναλυτικά. Αν κάποιος τα αποκαλύπτει όλα το Kozan. Μπει στο διαδίκτυο και μπει στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, θα διαπιστώσει ότι παραθέτει αναλυτικότατα το τι συνέβη χθες στην συνεδρία, η οποία κράτησε 4 με 5 ώρες, του συνδυασμού ανατροπή δημιουργία του Θοδωρή Καρυπίδη. Δηλαδή, αν ήταν παρόν στη συνεδρίαση, δεν είχε ενημερωθεί τόσο σωστά έτσι από ό,τι ενημερώνεται μέσα από την ηλεκτρονική εφημερίδα. Έτσι λοιπόν, κρατήσαμε τα εξής σημεία. Καταρχάς, έγινε λόγος σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των συμβούλων και σε αυτόν αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Φώτης Κεκαγιάς, γιατί το τελευταίο διάστημα έγινε αποδέχτης όχι καλών συμπεριφερών που αρμόζουν σε περιφερειακούς συμβούλους που ανήκουν στην ίδια παράταξη. Επίσης,
Υπήρξε και αναφορά στο πρόσωπο του κ. Γιαχαγιά ότι δεν τηρεί και δεν εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα χάος που αφορά τη συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακόμη, έγινε λόγος για την παρουσία του Περιφερειάρχη του Θοδωρή Καρυπίδη στις πρέσπες. Εκεί πραγματικά υπήρχαν φωνές που ήταν ενάντια στο να παρουσιαστεί και να δηλώσει το παρόν στις πρέσπες στη διάρκεια της συμφωνίας ο κ. Καρυπίδη. Ακόμη, ο κ. Σημαδράκος ακούστηκε να του λέει ότι κακώς πήγατε στις πρέσπες, δεν έπρεπε να πάτε. Ή αν θα έπρεπε να πάτε, έπρεπε να επιδώσετε το ψήφισμα και να φύγετε, να μην μείνετε καν. Ακόμη, αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά ο κύριος Κάτανας, αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, για το βουνό και τις πρέσπες, θέλοντας να δώσει με αυτό ένα στίγμα ότι κι εσείς κακώς πήγατε. Εμείς, κύριε Κάτανα, πήγαμε στο βουνό. Όλοι πήγαμε στο βουνό, εκεί που ήταν η πλειοψηφία των πολιτών. Και κακώς και εσείς ότι πήγατε στο βουνό. Τώρα εντάξει, τώρα αυτά και θέλουμε να δημιουργήσουμε άλοθη. Και το άλοθη μας είναι ευτελέστατο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βοηθά σε τίποτε. Ακόμη έγινε λόγος και για εισαγγελείς. Και ο λόγος για εισαγγελείς έγινε από την πλευρά του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κ. Γιώργου Κοτσίγιδη. Ο οποίος συγκεκριμένα υπάρχουν πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις ότι ο κ. Κοτσίγιδης λίγο πριν αποχωρήσει από την συνεδρίαση του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία, γιατί αυτοί αποχωρήσαν μαζί με τον Φώτητο Γιαχαγιά, του έδωσε ένα φάκελο στον οποίο μέσα λέγεται ότι υπάρχει η ανεξαρτητοποίησή του. Μένει να δούμε αν το επόμενο διάστημα αυτό επιβεβαιωθεί. Να πούμε όμως ότι είχαμε και πολλά γαλλικά λόγω και των ημερών. Γαλλικά βέβαια είναι οι διάφορες φράσεις που λέγονται σε τέτοιες συνεδριάσεις όταν τα πνεύματα είναι τεταμένα και οι αντιπαραθέσεις είναι στο κόκκινο στην κυριολεξία. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Να πούμε ότι αυτό το οποίο κρατούμε είναι ότι έχει ανοίξει μια κόντρα η οποία ήταν ανοιγμένη από πριν ανάμεσα στο Φώτη τον Γιαχαγιά και τον Αντώνη τον Δασκαλόπουλο. Σύμφωνα με την αποκάλυψη της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr Δημήτρη, όταν αποχωρούσε ο Φώτης ο Γιαχαγιάς, απευθυνόμενος στο σώμα, είπε ή αυτός ή εγώ. Μέλλει να δούμε αν το επόμενο διάστημα θα έχουμε και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα και ποιος θα μείνει. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα κερδίσει κατά κράτος ο Φώτης ο Γιαχαγιάς, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και ο Αντώνης ο Δασκαλόπουλος. Και τώρα να μείνουμε πάλι στον χώρο της αυτοδιοίκησης και να έρθουμε βέβαια στην Παρασκευή Βρυζίδη. Που έχουμε και μια αποκλειστική της δήλωση, θα πεις τι έχουμε να πούμε και θα τη δούμε. Ναι. Μπορεί η ίδια να μη συζητά τίποτα άλλο εκτός από την υποψηφιότητά της στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ωστόσο, τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν, επειδή ότι υπάρχει πολύ συνοστισμός από πολλούς που ενδιαφέρονται να κατέλθουν ως υποψήφιοι βουλευτές σε επίπεδο Κοζάνης, καλοβλέπουν λόγω του ότι υπάρχει και ένα κενό αυτό το διάστημα και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ο αρεστός, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει τη θέση του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον έχει ανοίξει μια κουβέντα. Και ακούγεται το όνομα της Βίκης της Βρυζίδου. Ακούγεται το όνομα της Βίκης της Βρυζίδου. Μέλλει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η αντίδρασή της και τελικά αν πραγματικά αυτή η αποκάλυψη, αυτός ο διάλογος πάμε θα να δούμε μια θετική τι είπε απόφαση για το θέμα αυτό η κυρία Βρυζίδου. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Ακούστηκαν τώρα τελευταία πολλά όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Εντάξει, έχουμε ακούσει το ενδιαφέρον σας ότι θέλετε να είστε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η Βίκη Βρυζίδου θα μπορούσε να ήταν και επικεφαλής ψηφοδελτίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το 2019. Πώς απαντάτε? Στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση δεν θέλετε να συνεχίσετε. Πώς απαντάτε σε αυτά τα σενάρια που λένε ότι η Βίκη Βρυζίδου μπορεί και να στελεχώσει ένα δυνατό συνδυασμό το 2019 με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Νομίζω ότι η διαδρομή και η πορεία μέχρι σήμερα στην αυτοδιοίκηση δείχνει την έντονη ενασχόληση με τα κοινά, το ενδιαφέρον για τα προβλήματα, τον αγώνα και την προσπάθεια και την επίλυσή τους. Όποιος ασχολείται λοιπόν και αγωνίζεται για τα προβλήματα, τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να τα παλέψει όσο μπορεί και με όποιον τρόπο, αφουγκράζεται καθώς κινείται και τα μηνύματα των πολιτών. Επομένως, η δική μου συμμετοχή και υποψηφιότητα στο επόμενο διάστημα θα καθοδηγηθεί, θα καταλήξει και με βάση την βούληση του κόσμου. Δηλαδή, αν σας γινόταν μια καλή πρόταση, ερχόταν και λοιπά, μπορεί να το δεχόσασταν να πάτε και
εξουσίας στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Έτσι όπως το θέτεται υπό μορφή πρότασης, όχι, γιατί σας είπα ότι με ενδιαφέρει να κατεβώ στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και εκεί έχω εκφράσει την επιθυμία και τη βούληση. Από εκεί και πέρα όμως θα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο και παίζει η βούληση του κόσμου, τον οποίο αφουγκράζομαι και βρίσκομαι πολύ κοντά σε όλο τον νομό και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αν λοιπόν μεγάλα ποσοστά του κόσμου έχουν κάποια άποψη διαφορετική, τότε θα τη λάβω σοβαρά υπόψη. Πάμε να κλείσουμε το Ραθόβλιο. Είδαμε τις σχετικές δηλώσεις της κυρίας Βεζίδου με δύο τελευταίες ειδήσεις. Μπαίνουμε στον χώρο της πολιτικής, πιο συγκεκριμένα στον χώρο του Κινάλ. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής καλεί τα μέλη και τους φίλους του να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη συντονιστικών γραμματιών των τοπικών οργανώσεων. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι είναι μέλη του Κινάλ και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη την ημέρα της ψηφοφορίας με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Όσοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία καταβάλουν, να πω, το αντίτυπο των 2 ευρώ. Η διαδικασία θα γίνει την Κυριακή 24 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ και τα εκλογικά κέντρα στον νομό Κοζάνης έχουν ως εξής. Κοζάνη, Γραφεία Νομαρχιακής Επιτροπής στην οδό 30 και Θέμηθρος 2, Εορδαία στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, στο Βόλιο στο Καπίσι Άντιστας και στα Σέρβια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα αυτά στις διαδικασίες του Κινάλ. Και να κλείσουμε βέβαια από ένα συγχαρητήριο μήνυμα που απέστειλε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας με αποδέχτη την Ελληνική Αστυνομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας θέλει να συγχαρεί δημόσια την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς και τους αστυνομικούς υπαλλήλους που με απαράμιλη υπομονή και μεθοδικότητα κατάφεραν να εξιχνιάσουν υποθέσεις κλοπής που πραγματοποιήθηκαν εις βάρος γουνοποιητικής επιχείρησης στην Καστοριά. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι ο επαγγελματισμός και το υψηλό αίσθημα ευθύνης στο καθήκον που διακρίνει το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Με εκτίμηση υπογράφει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικής Γούνας, ο Δημήτρης Κοσμίδης. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα, καυστικός για το θέμα της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος, ο οποίος υποδέχτηκε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Ήρθατε σε μια περίοδο που πενθούμε και γι' αυτό χτυπούσαν την Κυριακή πέθυμα οι καμπάνιες, είπε ο κύριος Θεόκλητος. Να δούμε το σχετικό βίντεο.